5 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς, παρουσιάζοντας τις θέσεις της κυβερνήσεως σε σχέση με τις δύο υποκύρωση συμφωνίες, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις ανάμεσά μας. Σε ό,τι αφορά την κατάργηση, τη συνολική κατάργηση των διμερών εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα διάφορα επιχειρήματα εναντίον. Όμως, αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι τη συστηματική διαστροφή της πραγματικότητας. Αυτός ο κανονισμός ουσιαστικά ενισχύει τα εθνικά δικαστήρια και όχι το αντίστροφο. Καταργεί τη διαιτησία ως μέσο επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε εταιρείες προερχόμενες από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία έχει η χώρα τους καταρτήσει διμερή εμπορική συμφωνία και έτσι αντί να μπορούν να προσφεύγουν στο θεσμό της διαιτησίας, πράγμα το οποίο συνέβαινε μέχρι σήμερα, θα προσφεύγουν για τις οποιασδήποτε διαφορές στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια. Ενισχύεται λοιπόν το εθνικό σύστημα ελέγχου των ξένων επενδύσεων αντί το αντίστροφο για το οποίο άκουσα τόσο μεγάλη κριτική. Τώρα, σαφέστατα, αυτό καλύπτει μόνο τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί όντως, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει αυτό που λέμε ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός. Ισχύουν κοινοί κανόνες για όλους. Και όποιος θέλει να επενδύσει σε κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός θα υποστεί τη βάσανο της υπαγωγής της επένδυσής του στον έλεγχο των εθνικών δικαστηρίων. Σε ό,τι αφορά όμως με τις τρίτες χώρες, οι οποίες είναι έξω από το σκληρό πυρήνα, δεν θα απολέσει η κρατική οντότητα και πάνω απ' όλα η χώρα μας το δικαίωμα να καταρτήσει διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με χώρες με τις οποίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσελκύσει επενδύσεις και να τους δώσει και το προνόμιο αυτό. Άλλωστε η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία που διψά για επενδύσεις και τέτοιου είδους διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες ουσιαστικά θα δώσουν ένα έξτρα κίνητρο για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων. Άρα η συνολική κατάργηση των διμερών επενδυτικών συμφωνιών, όπως άκουσα και ως πρόταση, νομίζω ότι βρίσκεται πέρα από τις επιδιώξεις, την πάγια επιδίωξη των ελληνικών κυβερνήσεων, που ήταν να γίνει η χώρα μας ελκυστικός τόπος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Τώρα, επειδή έγινε και η κουβέντα για το κατά πόσον η χώρα μας συμμετέχει ή δεν συμμετέχει, και ρώτησε ο κύριος Αμανατίδης αν συμμετέχει ή δεν συμμετέχει στη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει για το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Είναι μια μακρά συζήτηση, στην οποία όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ακόμα δεν έχουν καταλήξει καταρχάς αν υπάρχει αναγκαιότητα και σε ποιους κανόνες θα βασίζεται η διαμόρφωση αυτών. Η χώρα μας συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, είναι στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο UNCTRAL, το οποίο αφορά τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, για την δημιουργία αυτού του διεθνούς και πολυμερούς δικαστηρίου επενδυτικών διαφορών, το οποίο όμως δεν φαίνεται να προχωράει τόσο γρήγορα η διαπραγμάτευση. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν το 2024 αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εμείς είμαστε ενεργοί σε αυτή τη διαπραγμάτευση και είμαστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να
αυτό το δικαστήριο θα πρέπει σταδιακά να απορροφήσει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες αφορούν διεθνή διαιτησία. Άρα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, κ. Αμανατίδη, και νομίζω ότι ορθά πράττουμε και στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα έρχομαι στο θέμα της κύρωσης της συμφωνίας με την Αλβανία. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ξέρετε, υπήρξε πολύ μεγάλη ανοχή και στους ομιλητές σε σχέση με την Αλβανία. Το 2001 η Ελλάδα παρουσίασε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Γι' αυτό το σκοπό έβαλε 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μέσα από διάφορες διαδικασίες διετέθησαν στις χώρες της Βαλκανικής. Πολλά από αυτά τα χρήματα, ιδιαίτερα δε στην Αλβανία, τοποθετήθηκαν στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της Βορείου Ηπείρου, είτε αφορούσαν έργα υποδομής, δρόμους που συνέδεαν ελληνικά ως επιτοπλίστων χωριά, δημιουργία προϋποθέσεων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων για να μην ερημώσουν, σχολείων και βεβαίως άλλων έργων υποδομής, κέριων για την παραμονή του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι τα έργα τα οποία γίνανε όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά διατήρησαν την δυνατότητα αυτών των περιοχών να έχουν μια οικονομική δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, θα σας πω ότι αυτό ήταν μια επιπλέον συμφωνία την οποία έχει καταρτήσει η ελληνική κυβέρνηση. Την είχε υπογράψει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ο κύριος Ζαφυρόπουλος, με την οποία αναλάμβανε η Ελλάδα την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του νέου εθνικού θεάτρου της Αλβανίας, θεάτρου και όπερας. Αυτή η προσφορά θα έπρεπε να γίνεται, να παρακολουθείται από τα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό περιγράφει η συμφωνία, το κείμενο το οποίο σας διανύμαμε πριν από λίγο. Αυτή βρέθηκε ουσιαστικά σε ένα πάγωμα για πάρα πολλά χρόνια. Και θα σας πω ότι ήταν και τυπικά ανίσχυρη, αφού δεν είχε κυρωθεί από τη Βουλή το 2001. Παρόλα αυτά, εκταμιεύθηκαν τα χρήματα, μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας στο όνομα της αλβανικής κυβέρνησης και όλες αυτές τις δεκαετίες δεν αξιοποιήθηκαν με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε. Προς τιμή της, η πρέσβηστα τύρανε κυρία Σουρανή, η τότε πρέσβηστα τύρανε κυρία Σουρανή, ανέσυρε το θέμα, το ανέδειξε και ξεκίνησε μία σοβαρή αλληλογραφία με την αλβανική πλευρά, πιέζοντας για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Τα λεφτά αυτά τα έχουμε εκταμιεύσει από το 2001. Δεν είναι καινούργια χρήματα τα οποία βγάζουμε. Είναι ήδη κατατεθειμένα στο αλβανικό δημόσιο και θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλήξανε μετά από μία μακρά συζήτηση που διήρκησε περίπου 3 χρόνια ότι δεν είναι δυνατόν με αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ να κατασκευαστεί το θέατρο των Τυράννων, το νέο θέατρο των Τυράννων. Ότι τα λεφτά αυτά υπολείπονταν του συνολικού προϋπολογισμού του θέατρου, άλλωστε ήδη είχε επισκευαστεί με έξοδα της αλβανικής κυβέρνησης το κεντρικό θέατρο των Τυράννων, το οποίο και σήμερα λειτουργεί. Με τους σεισμούς του 2019, οι οποίοι έγιναν στην Δυτική Αλβανία και ιδιαίτερα στο Δυράχιο, έπληξαν το Δυράχιο, αλλά συνετάραξαν και τα Τύρανα, οι οποίοι ήταν οι σιωπηρότεροι σεισμοί που έπληξαν την χώρα αυτή τις τελευταίες δεκαετίες, αποφασίστηκε να συνδράμουμε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσπάθεια νοικοδόμησης. Δεν ξέρω αν είναι θέμα γαλαντονομίας ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρω ότι πάρα πολλές χώρες, χωρίς την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν συνδράμει παραδείγματος χάρη στην ανοικοδόμηση των Ιωνίων νήσων μετά τους σεισμούς του 1957.
Όποιος έχει επισκεφθεί την Ιθάκη θα πάει να δει το Λύκειο της Ιθάκης, το Γυμνάσιο και Λύκειο της Ιθάκης, το οποίο έχει κατασκευαστεί με χρήματα του ελβετικού λαού. Και έχει και μια πολύ ωραία επιγραφή. Άρα έχουμε γίνει και εμείς δέκτες αντίστοιχης βοήθειας τη στιγμή που την είχαμε ανάγκη. Σήμερα λοιπόν, μέσα στα πλαίσια όλων των διεθνών επαφών και της παροχής βοήθειας την οποία δίνουμε σε γειτονικές χώρες, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπει πλέον και στη διαδικασία της παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση του COVID, πολλαπλές αποστολές τις τελευταίες μέρες στην Αλγερία, στη Μολδαβία, στη Λιβύη, έχουν μεταφέρει εμβόλια τα οποία έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος, έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να καλύψουν ανάγκες ανθρωπιστικές σε χώρες γειτονικές και χώρες της Μεσογείου με τις οποίες θέλουμε να διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις. Και μάλιστα δεχόμαστε και την κριτική ότι αφήνουμε πάρα πολλές γειτονικές χώρες χωρίς την βοήθεια την οποία θα πρέπει να τους δίνουμε τη στιγμή που έχουν ανάγκη, ενώ άλλοι προστρέχουν πρώτοι-πρώτοι και εμφανίζουν μάλιστα και τη σημαία τους σε αντίστοιχες παροχές βοήθειας, αποκτώντας ένα πλεόνασμα θετικής υποδοχής από την αντίστοιχη κοινή γνώμη. Και έχουμε δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί αφήνουμε τους γείτονές μας να πηγαίνουν στα Βαλκάνια, να κάνουν ανθρωπιστική πολιτική και εμείς δεν κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις. Σήμερα λοιπόν που κάνουμε την αντίστοιχη κίνηση και ερχόμαστε και λέμε τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει, έχουμε καταθέσει στην Αλβανία που 20 χρόνια, 19 χρόνια βρίσκονται εκεί και τα οποία παραμένουν αναξιοποιητά, γιατί να μην τα εκμεταλλευτούμε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ανοικοδόμησης μετά τους σεισμούς και μάλιστα να φτιάξουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο, τεχνικό εκπαιδευτήριο για να, για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας τεχνική εκπαίδευση στους νέους Αλβανούς, δεχόμαστε την αντίστοιχη κριτική, γιατί πάμε και τα δίνουμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι συνάφη. Μάλιστα δε, για όποιον καταλαβαίνει λίγο περισσότερο τα θέματα, θα ήθελα να πω ότι αυτό το τεχνικό λύκειο, από τη συμφωνία την οποία καταρτίζουμε, θα έχει άμεση σχέση με το αντίστοιχο τεχνικό λύκειο της Καστοριάς, ώστε να δημιουργηθούν επιπλέον συνέργειες οι οποίες θα φέρουν και την επαφή, την διαπροσωπική μέσα στα πλαίσια της τεχνικής εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Με αυτές τις σκέψεις, θέλοντας να κλείσω και να ευχαριστήσω για τα κόμματα που συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Μανολάκου, με εκπλήξατε για πρώτη φορά. Ακούω το κουκουέ να λέει ναι σε κάτι σε αυτή την αίθουσα. Πραγματικά, νομίζω επίτηδες το κάνατε, επειδή σας είπα εχθές ότι δεν θέλετε να το στηρίξετε. Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο Μίκης Θοδωράκης για μας υπήρξε και εμβληματικός και αξεπέραστος και οικουμενικός. Και όπως εύστοχα νομίζω έγραψε ένας σχολιαστής, ο Μίκης Θοδωράκης ήταν πάντοτε παρόν. Παρόν σε όλες τις μεγάλες κρίσεις του έθνους, πάντοτε έπαιρνε θέση, είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε, πάντοτε έπαιρνε θέση και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αγκαλιάσει, όχι γιατί συμφωνούσαν όλοι οι Έλληνες μαζί του, αλλά να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες, όχι μόνο με τους στίχους του, όχι μόνο με τις νότες του, αλλά να αγκαλιάσει και με το χαρακτήρα του τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει την σωρό του και να ξέρει ότι θα είμαστε πάντοτε, θα κοιτάμε προς αυτόν με πολύ αγάπη, σεβασμό και πάντοτε κάτω από τους ήχους μιας μοναδικής μουσικής. Κηρύσσεται περαιωμένη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και των συνόρων του Συνομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών.